Δημήτρης Μελισσανίδης αποφυλακίστηκε στις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι με διάταξη του 5ου τακτικού ανακριτή Πειραιά Γιώργου Βλαχόπουλου, καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση 30 εκατομμύριων δραχμών και την υποχρέωση να εμφανίζεται κάθε 1η και 15η του μηνός στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Απέδειξα ότι σέβομαι και τη δικαιοσύνη και τους νόμους. Και επίσης θέλω να πω ότι ξέρω ποιοι δημιουργήσαν αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι σκληρό, είναι θέμα προσωπικά καθαρά δικά μου. Και ο χρόνος θα δείξει ότι και αθώος είμαι και αυτοί που μου δημιούργησαν το πρόβλημα πιστεύω θα αισθάνονται και ενοχές και δεν θα αισθάνονται και όμορφα, γιατί δεν ήταν ούτε τίμιο. Η ελληνική δικαιοσύνη απέδειξε με την αποφυλάκηση του κυρίου Μελισσανίδη ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ενοχής σε βάρος του και ότι είναι παντελώς αθώος. Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕΑΕ κατηγορείται για λαθρεμπόριο πετρελαίου και δασμοδιαφυγή 270 εκατομμυρίων δραχμών από κοινού με τον πρώην συνεταίρο του Γιάννη Καρά, ο οποίος καταζητείται από τις ελληνικές αρχές. Την ίδια δοκιμασία θέλω να πιστεύω ότι τραβάει και ο φίλος και πρώην συνεργάτης μου, κύριος Γιάννης Καράς. Αμέσως μετά την αποφυλάκηση του σήμερα το μεσημέρι με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυριωδικών Πειραιά, ο Δημήτρης Μελισσανίδης δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του για τα τεκτενόμενα στην Κιτρινό Μαύρη ΠΑΕ. Για την ΑΕΚ παρακολουθώ τα του ποδοσφαίρου μέσα από τις εφημερίδες, ό,τι διάβαζα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, θα μεταβεί στο εξωτερικό για θεραπεία της στιθάγχης και άλλων καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.